Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα είπα να κάνω μία ρεβιθάδα λεμονάτι. Είχα βάλει τα ρεβίθια από βραδύς σε πολύ χλιαρό νερό στην κατσαρόλα με μία χούφτα αλάτι. Τα άφησα όλο το βράδυ. Το πρωί τα στράγγιξα, τα ξέπλυνα πολύ καλά και τα έβαλα στη χύτρα. Πήρανε βράση με το νερό το καθαρό που έβαλα, τα ξάφρισα πάρα πολύ καλά και μετά έβαλα ένα κρεμμύδι τριμμένο, λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Λεμονάκι το έχω εδώ, θα το βάλουμε στο τέλος. Είναι ωραίο φαγάκι, είναι δυναμωτικό, είναι όσπρια. Καλό είναι να τα τρώμε και να τα δίνουμε και στα παιδάκια μας. Για να δούμε τώρα, τα έχω βάλει, έχει σηκωθεί η βαλβίδα και περιμένω να περάσει η ώρα, θέλει περίπου ένα 20 λεπτό για να το ανοίξω. Βέβαια θα μπορούσα να σας τα δείξω όλα από την αρχή, αλλά δεν ήμουνα και πολύ καλά σήμερα. Δεν ξέρω, νιώθω μια αδιαθεσία. Πιστεύω να είναι κάτι προσωρινό και να μου περάσει. Οπότε σας τα λέω προφορικά. Είναι ένα τεταρτάκι 20 λεπτά μέσα θα τα αφήσω και μετά θα ανοίξω την κατσαρόλα. Τα ρεβίθια μας έχουν βράσει. Τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να τα παντρέψουμε με το λεμόνι. Έβαλα στο μούλτι ζουμί με ρεβίθια μέσα και θα προσθέσω λεμόνι. Είναι 2 λεμόνια. Βέβαια ξέχασα να σας πω ότι τα ρεβίθια μου είναι μισό κιλό. Βέβαια εσείς μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Βέβαια μπορείτε να το συνοδεύσετε με τυράκι, ελίτσες και μια ωραία λάχανο καρότο σαλάτα και είμαστε okay. Ευχαριστώ. Αν σας άρεσε αυτό το μικρό βιντεάκι, κάντε like και μια εγγραφή στην κουζίνα μας, να ακούσω και τα σχόλιά σας και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Παιδιά, πάω να ξαπλώσω, δεν είμαι καλά.